Got it. Touchdown. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Σήμερα κοντά μας έχουμε τον βιρτουόζο τον Bar, τον Αλέξανδρο τον Κικόπουλο. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε. Μιχάλη μου, πού είσαι, ρε φίλε, πόσο καιρό. Γιατί χαθήκαμε έτσι. Έμπλεξες με κορίτσια, με τέτοια. Εντάξει, δεν κάνεις, πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, που με κάλεσε εδώ πέρα στην εκπομπή. Ωραία, θα περάσουμε. Αλέξανδρος Κικόπουλος, λοιπόν. Ο Βιρτουόζος. Ο Βιρτουόζος. Ναι. Αλέξανδρε, θέλετε να μοιραστεί με το κοινό. Να τα μοιραστώ με το κοινό. Τα νέα μου. Τα νέα μου, Μιχάλη. Έχει έρθει διαβασμένο. Λοιπόν, βέβαια. Κλέβω. Λοιπόν, τα νέα μου το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα τελευταία περίπου 2 χρόνια και κάτι ασχολούμαι και δουλεύω για την εταιρεία Τσαχνάκης. Είμαι εισαγωγική εταιρεία στο κομμάτι του κοκτέιλ, αλλά τώρα τελευταία πρόσφατα και στο κομμάτι του αλκοόλ. Μιλάω για τη φυσιολογία των εισαγόμενων πραγμάτων και για τον ιδανικό τρόπο χρησιμοποίησή του μέσα στι συνθήκε του μπαρ. Δηλαδή, δεν έχει σκεφτεί πώ να χρησιμοποιήσει ένα σιρόπι. Είναι το για να σου πω. Δεν έχει σκεφτεί ή έχει απορία να μάθει από τι απολύτω να σπουρέ. Είναι το για να σου πω. Δεν ξέρει πώ θα δουλέψει καλύτερα μια συνταγή. Είναι το για να σου πω. Δεν θέλει να σε βοηθήσω σε κάτι. Είμαι εδώ για να σου δώσω λύση. Θέλει να κάνουμε μια συζήτηση γιατί σε παράτησε η κοπέλα σου και το έγραψε στα plantation. Είμαι εδώ για να σου πω. Μοναδικά, Αλέξανδρε. Όπω και εσύ, θα ήθελε να δούμε τα νέα για την εβδομάδα. Να τα δούμε τα νέα ευθύ αμέσω. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Ευρώ λοιπόν. Πάμε. 5 θέματα για αυτήν την εβδομάδα. Η Far West Cup Cocktail Competition για το 2017. Σεμινάριο Creative Zero Waste. Τρίτο θέμα. Καλύτερο σομελιέ για το 2017. American Bar by Clumsys. Και Hello Freaks Party από το Jägermeister. Και πρώτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα. West Cup Competition. Και για αυτόν τον λόγο λοιπόν έχουμε φέρει τον Αλέξανδρο Κικόπουλο να μας μιλήσει για το GFAR West Cup Competition. Τι είναι το GFAR West Cup? Καλεί τους επαγγελματίες του χώρου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Αρκεί μόνο 20 μέλα από κάποιο λιχέρι της GFAR μέσα σε κάποιο ποτό και να οδηγηθεί στους ημιτελικούς. Οι ημιτελικοί θα λάβουν χώρα σε 3 διαφορετικές περιοχές νομούς της Ελλάδας. Ηράκλειο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αρκεί να τους ενθουσιάσει με το ταλέντο, τη δημιουργικότητά σου, τον πύργο για τη ξαφνιά σου και φυσικά το ποτό σου. Για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Άρα συνοψίζουμε ταλέντο, δημιουργικότητα και ένα φίνο ποτό για να εντυπωσιαστούν οι κριτές. GFAR West Cup, τι χρειάζεται. Μέχρι τις 13 λοιπόν οι συμμετοχές για το GFAR West Cup. Εύχομαστε καλή επιτυχία και θα τα πούμε εκεί. Δεύτερο θέμα για αυτήν την εβδομάδα, Αλέξανδρε. Η Bar Academy ανακοίνωσε ένα καινούριο σεμινάριο στο επίπεδο 2, το Creative Zero Waste Techniques. Χαίρομαι που χαίρεσαι για να μας πει. Yeah, baby, καινούριο σεμινάριο Bar Academy. Ένα σεμινάριο καινοτόμο. Ένα σεμινάριο νέο. Ένα σεμινάριο που προσπαθεί να βοηθήσει το σύγχρονο μπάρμαν να απελευθερώσει το ταλέντο του μέσα από καινούργιες τεχνικές. Να χειριστεί μηχανήματα που δεν ξέρει, που δεν είχε ποτέ του. Σουβί, rotary evaporator, χαμός, εργαστήρια. Μπράβο στην Bar Academy. Πάρτε τηλέφωνο για να ρωτήσετε για το συγκεκριμένο σεμινάριο ή μπείτε και στο site μας. Στο site της Bar Academy. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Μιχάλη μου, θα παίρνει καλά. Και νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα. Τρίτο θέμα για απόψε είναι ότι ο Αλέξανδρος Μπουζίκας κατέκτησε για το 2017 τον τίτλο του καλύτερου σομελιέ από το Danai Beach Resort and Villa. Ο 15ος διαγωνισμός σομελιέ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton από την Ένωση Ινοχώων Ελλάδος. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε, και καλή επιτυχία στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Και τέταρτο θέμα για αυτήν την εβδομάδα, το American Dream Bar είναι γεγονός από το The Clumsys. Στις 9 Μαρτίου οι Clumsys στείλουν άλλο ένα μοναδικό pop-up bar και μας μεταφέρουν αερά από την Αθήνα στο United States of America. 6 μπαρ από την λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και θα μας μαγεύσουν με τα κοκτέιλ τους και θα μας φέρουν και αέρα από το United States of America. Το είπες καλύτερα από μένα. Άμα έχεις αμερικάνικη παιδεία, έτσι είναι αυτά. Τι να κάνεις. Όπως και να έχει, η 9 Μαρτίου, φίλες και φίλοι, πλησιάζει. It is close. Θα παίξουμε τώρα ποιος έχει μεγαλύτερη πάνω στα Ινούας. You're right. Legend never had it. No, let it go. Let it go. Let it go. Πέμπτο θέμα για την εβδομάδα, Αλέξανδρε. Ένα υπερτρομακτικό μη ταράζεσαι horror party από το Jägermeister. Το Hello Freaks Party έρχεται στην Αθήνα για να ταράξει τα νερά. Τη Δευτέρα στις 20 Φεβρουαρίου στο Lohan Club η ομάδα του Jägermeister κερνάει κοκτέιλ με live performance, guest DJ και σπουδαία διάθεση. Όπως και πέρυσι είχαμε ανακοινώσει το αντίστοιχο event από το Jägermeister, φέτος κληρώνουμε 20 προσκλήσεις και για να μπείτε στην κλήρωση για να τις κερδίσετε είναι πάρα πολύ απλό. Κάντε like στο κεντρικό βίντεο του Bar Academy News και comment στο κεντρικό βίντεο του Bar Academy News. Αφού έχετε κάνει λοιπόν αυτές τις δύο ενέργειες, έχετε μπει στο. Δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις Bar Academy News με τόση κίνηση δίπλα σου. Αλλά είμαστε επαγγελματίες, θα τα καταφέρουμε. Κάντε like λοιπόν, κάντε comment για να μπείτε στην κλήρωση για το Hello Freaks Party από το Jägermeister. Κύριε Τικόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που ήρθατε στο Bar Academy News. Μιχάλη, πραγματικά ήταν μια μοναδική στιγμή, ας πούμε, το ότι
φρόντισε να φιλοξενηθεί εδώ πέρα. Εύχομαι μετά από αυτό να γίνουν ακόμα πιο διάσημα τα παρακατεμινού, να βάλω και εγώ το μικρό μου λιθαράκι και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Subscribe στο YouTube λοιπόν. Subscribe. Και μέχρι το επόμενο παρακατεμινού. Subscribe στο YouTube. Subscribe. Και μέχρι το επόμενο παρακατεμινού. Subscribe. Ciao. Adios.